Ήρθαμε αργά, αλλά ήρθαμε. Αλλά ήρθαμε όμως, όχι ότι τεχνικά δεν θα βγαίναμε. Προβλήματα. Εντάξει, live είμαστε, συμβαίνουν και αυτά τα προβλήματα και τώρα τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, ολοζώντανα μαζί σας. Σήμερα, αλήθεια. Ναι, αλλά Barbie τι Barbie όμως. Barbie... In the beach. Παραλία. Ναι. Μπράβο. Ωραίο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στο Λοκαλίπορτ. 11 η ώρα το πρωί, σας περιμένουμε, δηλαδή όχι 11.30. Σας περιμένουμε εδώ μια να ωρίτσα. Σας πούμε τα νέα μας, έτσι, να σας πούμε τις, τις ειδήσεις μας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μας κατέβει στο μυαλό. Ναι. Για πες αγαπούλητσα μου, τι κάνεις σήμερα. Πιάστηκα τώρα. Από τι, από το χορό. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι από την αγυμνασιά αυτό, ναι, όπως τα λέει η Μέρη. Έτσι είναι, δεν πει, θα πάμε γυμναστήριο. Ναι. Θυμάσαι που τα είχαμε πει ναι. την προηγούμενη εβδομάδα. Και μια διατροφή τίποτα. Περιμένω ακόμα. Στέλνω μηνύματα στον Χάρη. Πες το. Στον Καστεράτο. Πες το. Φίλε, τι γίνεται. Με έχει ξεχάσει, πες του. Με νοιάζει, με έχει ξεχάσει. Τη διατροφή να μην έχει ξεχάσει. Αυτό πες. Αυτό. Πες. Ρε φίλε, τι γίνεται, ντροπή σου. Αυτά. Δεν αξίζει την οικογένεια που έχει. Μόνο αυτό λέω. Και ξέρεις, τώρα ο αδερφός μου φτάνει στο γραφείο γιατί μας βλέπουν κιόλας και έρχονται και οι συνάδελφοί του εκεί πέρα και μας κοροϊδεύουν και σένα και εμένα. Α, μας κοροϊδεύουν! Ναι. Για πες τους, στείλε ένα μήνυμα! Τι θέλετε εσείς, μας κοροϊδεύετε εμάς. Θα θέλατε να κάτσετε εδώ και όχι στο γραφείο σας. Όχι, ρε, όχι, ρε, με την καλή την έννοια. Με την καλή την έννοια το λέω εγώ. Πλάκα κάνουμε που έτσι. Που μετά τους βλέπω στον δρόμο και. Φυλάκια εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν. Ένα μεγάλο κτίριο, ξέρουμε όλοι. Έλα, δείχνεις παραπάνω. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι. Είναι ένα σουβλατσίδικο. Εκεί, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις της επικαιρότητας. Τις έχεις διαβάσει. Ναι, όλες. Από το πρωί δεν έκανα άλλη δουλειά. Διάβαζα τις ειδήσεις να ενημερωθώ για την επικαιρότητα. Και πολύ σημαντικές. Τι αληθόρησες, τι έπαθες καλέ. Έχουμε κανένα μήνυμα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Για πες. Τρία, τέσσερα. Όχι, ρε, έκανε. Ένα... Πες που πρέπει να στείλουν τα μηνύματα. Ναι, παιδιά, άμα θέλετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, μπορείτε να τα στέλνετε στο Twitter, @lokariportmatv, ή αλλιώς, άμα δεν έχεις Twitter και θες να στείλεις όμως μήνυμα, θα το στείλεις μέσα στην σελίδα του MatTV στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία που αναρτούμε κάθε μέρα στο που γράφει Lokariport. Μπράβο. Εκεί και έχουμε comments τώρα, ο Γιάννης μας λέει. Ποια είναι αυτή η πεντάμορφη που βλέπω εκεί πέρα. Περίμενε ένα λεπτό. Πω. Μην πιάσετε πολύ. Για δώσ' το. Ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά σας, μπάλτε Ματ Ποκόρα ο Βίβλιο. Είναι πολύ παλιό το τραγούδι, το έχουμε. Ματ Κοκόρα. Ποκόρα. Δεν ξέρω καν ποιος είναι. Ο Γάλλος αυτός που τραγουδάει ο Βίβλιο, Βίβλιο, Βίβλιο. Όχι Βίβλιο, ο Βίβλιο. Δεν έχω ιδέα ποιος. Που ήταν τα έκανε για αυτές. Ο Βίβλιο. Δεν λέει ο Βίβλιο. Ο Βίβλιο λέει. Για βάλτε άλλη μια ρεμικό. Που ήταν τα έκανε τη διασκευή στα ελληνικά. Ναι, το θυμάμαι, ξέρω ποιο λέει. Αλλά ήταν τα το έκανε καλύτερα. Αλλά δεν λέει ο Βίβλιον, καλέ, ο Βίβλιον. Το έκανε. Για πάμε παρακάτω, ξέρω. Να το βάλω στο αθόρυβο. Ρε φίλε, πήγα να πω και την κακή λέξη τώρα, ρε. Περίμενε. Ναι, στην άλλη, εκεί. Η Μαρία Στέλλα, καλημέρα σας παιδάκια, να έχετε μια όμορφη μέρα με χαμογέλα πάνω απ' όλα. Φιλούθηκα και μας έστειλε μια selfie. Βάλε ένα full screen να δεις τι όμορφη κοπέλα μας έστειλε. Παιδιά, όμορφη κοπέλα μας, έτσι. Παιδιά, κοίτα τι ομορφιά. Πώς τη λένε? Μαρία Στέλλα. Η Μαρία Στέλλα, η Κύπρια είναι. Δεν ξέρω. Φιλάκια πολλά στην όμορφη κοπελίτσα μας. Η Φωτεινή, καλημέρα Φρανίτα Καμαντούρια, εμείς έχουμε γαλλικά τώρα. Down. Άντε να πάμε σπίτι να σας δούμε. Γιατί είναι ωραία τα γαλλικά, αρέσει. Ναι, τέλεια. Allô, comment tu t'appelles? Je m'appelle François. Je suis trop désolé. Tu es très peu. Peu? Peu. Qu'est-ce que peu? Moi? Non. Oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Η Χρυσή μας λέει καλημέρα, αγαπά, και η Λινόλα μας λέει καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Φράγκες υπέροχος με τα θεά. Καλημέρα. Εντάξει. Ειρήνη, καλημερίδα, τι κάνετε? Εγώ είμαι άρρωστη, υπεραστικά. Βάλτε boys and noise. Δεν κάνει. Όχι, πλάκα κάνουμε. Τι καλά δεν κάνει. Ένας boys and noise. Πλάκα κάνουμε. Μαντώ, σήμερα έχει γενέθλια μια υπέροχη κοπέλα, η Μαρία. Χρόνια πολλά στη Μαρία. Χρόνια πολλά στο μαράκι. Όμως, αν έλειπε στο σχολείο, δεν γίνεται να πα στο πάρτι μετά. Τι είναι, είσαι άρρωστη, αλλά μετά η τούρτα θα την φας. Δεν γίνεται, σπίτι όλη μέρα.
Η Νάντια, καλημέρα. Δείτε αυτό το γλυκό βιδάκι. Μετά θα το δούμε. Και η Ελένη μου λέει καλημέρα με το κεφρέν. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μπάλτεσταν. Εντάξει. Καλημερούδια σε όλα μας τα παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Γλυκές καλημέρες εδώ. Είμαστε εμείς στο Λοκαρίπορτο. Ό,τι θέλετε να το στέλνετε. Πρέπει να πούμε ότι χθες είχαμε record comments στο Twitter. 4 comments. Είδες. Είδες δηλαδή πόσα. Ποια άλλη εκπομπή έχει τόσα comments. Πες μου, πάμε σε ένα break. Ούτε στα μεγάλα κανάλια, ρε φίλε. Τι έχει συμβεί, πάμε σε ένα break. Εσύ. Μισάχτε! Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Λοκαρίπορτο, ολοζώντανα. Πήγατε στο σχολείο, λάθος. Εδώ έπρεπε να είστε για να ακούσετε τον Boys and Noise. Ε, όχι και έτσι, μωρέ. Όχι και έτσι. Αν είσαι φαν, είσαι φαν, δεν πας στο σχολείο. Και τι, να παίρνω απουσίες για να βλέπουν εμάς. Ναι. Να βάλουμε μαζί μας μαθαίνουν πιο πολύ. Δεν θα χρειαζόταν ούτε καν να πάνε φροντιστήριο μετά. Λες, ε. Ρίλια. Ξέρουμε αγγλικά, ξέρουμε γαλλικά, ξέρουμε από πολιτική, ξέρουμε από μετεωρίτους. Α πούμε, χθες έκαναμε λίγο ιστορία της Ελλάδας με τους μετεωρίτους και τη συναυλία αυτή. Από γεωγραφία εγώ, μαθηματικά. Εσύ. Oh, ναι, τώρα έτσι. Κάνουμε, ήθελα να κάνουμε μαθηματικά τώρα. Όχι. Λιγάκι. Όχι, γιατί θα ξεφτυλιστούμε πάλι, άστο. Είναι κάτι που μάθαμε πέρσι. Πάμε σε είδηση, λέει. Όχι, ένα λεπτό. Ελευθέρω! Θέλεις να με σώσεις να πάμε σε είδηση. He equal 1-2. Το κάναμε πέρσι, πρέπει να το ξέρεις. Μείον ένα. Το πέσεις από πάνω. Λοιπόν, όχι, το σκέφτηκα μόνη μου, όλα μόναχη. Λοιπόν, επιστρέφει ο δακτύλιος, παιδιά. Για όσους από εσάς έχετε αμάξει, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε ισχύ τίθεται ξανά από χτες τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, η μικρός δακτύλιος, και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο πράσινος δακτύλιος. Υπενθυμίζεται ακόμη, οι ημέρες και οι ώρες ισχύως όλων των περιοριστικών μέτρων είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη και τις ώρες 7 έως... Τι είναι αυτό, καλέ! Είσαι το δακτύλιο! Κάνεις comeback, ρε φίλε! Το διαμάντο. Από 7, παιδιά, έως και 8 και την Παρασκευή από 7 έως και 3. Τα Σάββατα και τις Κυριακές αλλά και τις Αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται η απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν. Το πρόστιμο δε για την παράβαση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας είναι 200 ολόκληρα ευρώ. Τι όμορφη, σου πάει το δακτυλίδιο. Μου πάει το δέλτα. Το δακτυλίδιο, διαμάντο δακτυλίδιο. Παιδιά, νομίζω ότι μου πήγε πάρα πολύ. Ακούς. Εσύ, ας πούμε, που είσαι από το κέντρο. Ναι. Είσαι κάτω Πετραλών, Νόησα. Yes. Πώς κάνεις, μπορείς να κυκλοφορήσεις το δακτύλιο? Μπορώ, γιατί εμένα το αμάξι μου είναι από το 2010 και μετά. Είναι με τη νέα τεχνολογία, ας πούμε, που λένε, πώς θα το πω, κατασκευασμένο. Για αυτούς που έχουν τα μαξάκια τους, είναι κατασκευασμένα πριν το 2010, νομίζω. Τότε δεν βγήκε, σωστά δεν τα λέω, ρε παιδιά. Ή λέω να κρύβει ό,τι να είναι. Νομίζω ότι έτσι είναι. Ναι. Νομίζω ότι δεν μετράει. Για αυτούς που έχουν, ας πούμε, καινούργιες κατασκευές αυτοκίνητα, δεν μετράει δακτύλιος. Δεν ισχύει. Ναι. Έτσι είχα διαβάσει στην Καθημερινή. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Στην Καθημερινή και όλα το διάβασες. Ναι. Τι μας λες, εγώ στο Real News διαβάζω. Εγώ διαβάζω ότι πέσει στο χέρι μου. Α. Ναι. Τέλος πάντων. Και νομίζω ότι έτσι ισχύει. Εν πάση περιπτώσει όμως, παιδιά, επειδή το είχαμε ξεχάσει και λίγο το θεματάκι τώρα με τη δακτύλιο και με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Το καλοκαίρι, που είχαμε, γιατί δεν υπάρχει δακτύλιο? Γιατί το καλοκαίρι φεύγουν συνήθως οι περισσότεροι, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο, δεν έχει κίνηση. Είναι... Να φτιάξουν τους δρόμους του κέντρου, ρε παιδιά! Δεν τι είναι. Δακτύλιο, γιατί δακτύλιο, γιατί πράγματα. Έχεις πάει Κωνσταντινόπολη, έχεις δει πόσες γέφυρες έχουν, πόσους δρόμους που δεν υπάρχει κίνηση δεν πουθενά. Είναι για την κίνηση. Και υπάρχουν αυτό το μέτρο δεν είναι άτομα. Για την κίνηση. Υποτίθεται ότι το σκέφτηκαν για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ότι και καλά δεν μολύνεται τόσο πολύ το περιβάλλον όταν κυκλοφορούν συγκεκριμένες ημέρες τα αμάξια. Υπάρχουν άλλα αέρια που είναι πιο επικίνδυνα για το περιβάλλον, να ξέρεις. Ξέρω, αυτά με το μεθάνιο, ε. Ναι. Αυτά είναι πολύ επιβλαβή για όλους μας. Φαντάζω τον Πενιζέλο. Ξέρεις τι μου λέγανε παλιά. Άστο. Αυτός θα ξεσήκωνε ολόκληρη, θα ξεκλήριζε ολόκληρη την Αθήνα. Ξέρεις τι μου λέγανε παλιά. Τα πατωμάτα της Ερμού, τα άλλα. Για να φάω το φαγητό μου. Μου λέγε ο πατέρας μου, φάε, γιατί αλλιώς θα σου... Μην ξεκινάμε με αυτά στα τα πράγματα. Στα δόντια και θα σου πέσουν. Α, τα δόντια θα σου πέσουν. Ότι και καλά πέφτουνε με το...
το λέγανε στο χωριό του τώρα. Κύριε Χρήστο, θέλω μια μέρα να έρθετε εδώ να μας εξηγήσετε αυτές τις παροιμίες. Γιατί η Μαντό δεν θέλει να έρθετε. Δεν μπορεί. Αλλά εδώ όλη την ομάδα του Λόκα θέλετε δεν να. Δεν μπορεί, ο πατέρας μου έχει πίεση. Τα έχουμε πει, δεν μπορεί να έρχεται τώρα. Τι πίεση. Έχει ζάχαρο, δεν εσύ μπορεί. Εσύ του ανεβαίνει την πίεση. Δεν τον μπορεί, άνθρωπο. Δεν μπορεί. Τον έχει τρελαθεί. Άστονα εκεί που σου είναι, γιατί ψωνίζεται, σου λέω και μου λέει μετά. Και κυρία Νατάσια, να μην τη ξεχνάμε την κυρία. Η κυρία Νατάσια είναι σοβαρό άνθρωπο. Δεν εμφανίζεται ποτέ. Μην προσβάλλεις την κυρία Νατάσια, είναι και μεγάλη φίρμα. Χωρίς την κυρία Νατάσια δεν έγινε ούτε ο Χάρης ούτε η Μαντό. Θα να το πούμε. Τα οικογενειακά μας την φορά πάλι. Και ξέρεις, η μάνα μου μας βλέπει αυτή την ώρα και είναι μέσα στην κουζίνα και φτιάχνει ομελέτα. Ομελέτα φτιάχνει σήμερα. Ρεβίθια, ρεβίθια. Θα σας φέρω αύριο. Όχι, δεν θέλω ρεβίθια. Γιατί, θα σας θέλω δολμαδάκια. Μαμά! Άμα μπορείς, φτιάξε και μία ντολμαδάκια. Όχι τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Όχι την επόμενη, να φτιάξω. Ξέρεις τι ωραία ντολμαδάκια φτιάχνω εγώ. Με τα χεράκια μου. Τα δικά σου δεν τα θέλω. Της μάνα σου θέλω. Γιατί καλύτερα έχουν τα δικά μου τα χεράκια. Την έφερε την άλλη φορά. Ναι, εγώ τα είχα τυλίξει μαζί με τη μάνα μου. Λοιπόν. Θες να σου πω κάτι. Πες μου κάτι για κάτι να κάψουμε το φαγητό και το αέριο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τα WhatsApp Fan Labs είναι εδώ. Και αυτή τη φορά με το πιο δυναμικό και το πιο μαγικό fit trip. Τι θα κάνουν τα παιδιά? Θα δηλώσουν συμμετοχή στο www.whatsapp.gr και μπορεί, παιδιά, να είσαι εσύ, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσύ που με βλέπεις αυτή την ώρα μπορεί να είσαι ένας από τους 200 τυχερούς που θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην πιο dance fitness εμπειρία και να συναντήσουν και την Ελένη Πετρουλάκη, αλλά και τους πιο καλούς instructors στο χώρο. Το Σάββατο δε στις 27 Σεπτεμβρίου από τις 5 η ώρα μέχρι τις 9 θα γίνει στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σταβέντο Φουρέιρα και DJ Νίκολας Κώστα. Θα γίνει χαμός με το After Fun Lab Party. Γι' αυτό, παιδιά, μην το ξεχάσετε. Δηλώστε συμμετοχή τώρα. Τι εγώ θέλω να μου πει η κυρία Πετρουλάκη, ναι, τι κάνει για να έχει 8 packs, 8 packs. Γυμναστική. Δεν έχει 6 packs, έχει 8 packs. Γυμναστική. Ναι, αλλά εντάξει. Τι. Είπαμε, τι ώρα ξυπνάει να κάνει γυμναστική? Από το πρωί, λογικά. Όλη η μέρα κάνει γυμναστική. Αυτή πρέπει να γυμνάζεται όλη μέρα, ναι. Λογικά. Εγώ νομίζω και ξέρεις ότι έχει κάνει και πόσα παιδιά, ε. Τέσσερα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει. Πέντε παιδιά έχει. Έχει και όλα κοριτσάκια, ε. Ναι. Νομίζω όλα κοριτσάκια, ναι, ναι. Τι θέλω να σου πω. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει γυμναστική, αλλά. Κάνει και διατροφή, βέβαια. Αλλά σιγά-σιγά, δηλαδή. Πρωινό. Πάω να τρέξω λίγο πριν το πρωινό. Μισή ωρίτσα. Τρώει. Μετά από το πρωινό, τι έχω να κάνω? Έχω να βάλω πλυντήριο, να ετοιμάσω τα παιδιά για το σχολείο. Όλα. Πού πάμε στο σχολείο, πάμε περπάτοντας που είναι δίπλα. Έλα, παιδιά, πάμε να τρέξουμε. Έτσι πρέπει να κάνει, νομίζω. Και κάνει και μαθήματα, ρε εσύ. Κάνει και γιόγκα, κάνει πιλάτες, κάνει όλα αυτά που κάνει και διδάσκει και σε instructors, αλλά και instructors. Σε. Ναι. Μα δεν έχει βελτιωθεί στα αγγλικά. Για να κάνει το σώμα της Πετρουλάκη Φρανίτο, ούτε σε 10 χρόνια. We are the leaders. We are the leaders. Λοιπόν, πάμε στη Σουηδία. Πάμε στη Σουηδία, γιατί η κεντροαριστερά, παιδιά, ανέβηκε στην εξουσία. Ακούστε. Επιστροφή στην εξουσία για τη σουηδική κεντροαριστερά μετά τις χτεσινές εκλογές που τις ανέδειξαν η πρώτη δύναμη. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Φρέντερικ Ράινφελτ. Ο πώς? Ράινφελτ. Μπράβο. Παραδέχτηκε ήδη την ήττα της συμμαχίας που κυβέρνησε τα τελευταία 8 χρόνια στη χώρα. Σήμερα ο Ράινφελτ θα ανακοινώσει την κεντροαριστερά που όμως έχει οριακή πλειοψηφία στη Βουλή. Οι σοσιαλδημοκράτες και κόμματα της αριστεράς κατέλαβαν την πρώτη θέση στις χθεσινές εκλογές, αλλά χωρίς να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Τα αποτελέσματα δίνουν στους σοσιαλδημοκράτες το 31,1% των ψήφων, ενώ η δεξιά υποχώρησε στο 23,2% από το 30,1% που ήταν. Ξέρεις ότι η αριστερή. Είχα μια σκορδοκαίλα τώρα τι συμβαίνει, αλλά. Ξέρεις ότι η αριστερή είναι κακή. Το λέω με ένα έννοια. Ανάλογα, όπως το. Γιατί όταν εγώ πήγα στο σχολείο και ήμουν αριστερός και έγραψα με τα αριστερά χέρια. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι μου έβαλαν αυτό. Το χέρι πίσω για να γράψω με τα δεξιά. Κακοί είναι αυτοί που σου το κάνανε αυτό το πράγμα. Ιδέες, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν. Που μου έδωσαν και έτσι στο κεφάλι. Αυτές οι καλόγριες. Όχι, παπάδες. Α, οι παπάδες κιόλας, ακόμα πιο ακόμα χειρότερα. Το θυμάμαι. Σοβαρά μιλάς. Και μου έδωσαν κλωτσίες στο κεφάλι. Όχι κλωτσίες, με το χέρι. Και τι σχολείο ήταν αυτό? Με μοναχούς. Βαράγανε γενικά, βαράγανε τα παιδάκια. Ού και το χέρι. Πλακ. Όποιος έκανε ταξίες. Ότι δεν έξερε το μάθημα. Πλακ. Σε βαράγανε. Ναι. Με τι? Με χάρακα. Όχι, με αυτό που είναι για να μετράς.
Όχι να μετρήσει 1-2-3, να μοιράσει τα εκατοστά. Χάρακα, χάρακα. Με χάρακα. Και αλλιώς σου έβαλαν μούρι στο τοίχο με βιβλία έτσι. Τι λες, ρε! Δεν μπορώ άλλο! Άσε με! Καλά σε βασανιστήριο, πήγαινε σε σχολείο. Σε σχολείο. Δηλαδή στον τοίχο τι σου κάνανε, σε βάζανε να κάνεις τα ταξία, ναι, να βάλεις χέρια. Υπάρχει, αλλά πλέον δεν το κάνουν. Έχουν γίνει πιο μοντέρνο, πιο open mind. Τώρα τους μαθαίνουμε στα παιδικά, στα παιδιά γαλλικά, ρωσικά και τέτοιες γλώσσες που είναι πιο μεγάλο βασανιστήριο. Τι τρόπος διδασκαλίας ήταν αυτό. Καλά, και εδώ στην Ελλάδα το ίδιο έγινε. Καλά, παλιά ρε εσύ, στην εποχή της μάνας μου και του πατέρα μου, όχι στη δικιά μας. Και στο δικό μου έγινε. Και δηλαδή, ας πούμε, δεν το λέγατε στους γονείς σας άμα σας βαράγανε. Βέβαια, και πήγε η Μερσέδες και τους. Πού στον παπά πήγε και τον έπιασε το μουσικό και του λέει: Ελά, δω, ρε, τραγώ, παπά. Ναι. Θα μου το κάνεις ναι. εμένα αυτό στο παιδί ναι. μου, τύπου. Ναι. Και σταματήσαν από τότε ναι. να σε βαράνε. Και μια που μου είπε, όχι, μην νομίζω ότι ήταν κάθε μέρα. Και μια που μου είπε μια φορά: Χρήστο, πήγε η Μερσέδες που είναι ένα 52 έτσι. Ναι. Τι του έκανε εσύ το παιδί μου και πήγε να τη πάρει από το μαλλί. Τον παπά ή τη. Η μάνα μου, στην άλλη, στη δασκάλα. Πόσα χρόνια πήγε σε αυτό το σχολείο? Όλη τη ζωή μου. Από δηλαδή από 3 το... χρονών μέχρι 17. Από 3 μέχρι 17 πήγε σε αυτό το σχολείο. Mm. Ωραία, τι έχει περάσει ο Χριστιανός. Όχι, αυτό ήταν λίγες φορές, αλλά μου έμεινε στο μυαλό. Καλά, εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο για ένα παιδάκι μικρούλι τώρα να. Να το βάζεις, ας πούμε, να το... σε τέτοια διαδικασία. Εντάξει, 6-7 χρονών δεν έμαθα το πόσο ήταν. 1x1, 1x2, 2. Εγώ μία φορά. Είδες, γι' αυτό εσύ δεν ξέρεις μαθηματικά και γεωγραφία, γιατί δεν σου έδωσαν μου όταν έπρεπε να σου δώσουν. Τη μοναδική σφαλιάρα που έχω φάει στη ζωή μου. Από δάσκαλο. Ήταν από δασκάλα, την κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική, έτσι και να σας μπρω στον δρόμο, θα σας κόψω τα χέρια. Ήταν καλή, ήταν καλή, ήταν καλή, αλλά με φώναζε τσαπατσούλα. Τσαπατσούλα σου έλεγα και όλα, ναι. Και δεν τρέπεται. Με έλεγε τσαπατσούλα. Και εσείς τι είστε? Δηλαδή ότι και καλά ρε παιδί μου με έλεγε τεμπέλα και τσαπατσούλα στα μαθηματικά, γιατί μια μέρα τι είχα κάνει. Είχαμε να κάνουμε κάτι εργασίες ρε εσύ στο σπίτι και έτσι όπως είναι πηγαίνουν, εγώ δεν είχα κάνει κλασικά τίποτα, ήμουνα έτσι πήγανα και ερχόμουνα. Και έχω το τετράδιο και πάνε τώρα ένας-ένας και δίνανε τα τετράδια τους και ήμουν τόσο βλαμμένο. Που δεν υπολόγισα ότι άμα δεν δώσω το τετράδιό μου, αυτή θα μετρήσει τα τετράδια για να δει. Και μετράει 1, 2, 3, 4. Μετράει, ήμασταν 25 παιδιά στην τάξη. Και ήταν 24. Και μετράει 24. Ρε ποιος δεν έδωσε. Ρε ποιος δεν έδωσε, ρε ποιος δεν έδωσε. Και τι μου έκανε ρε εσύ η πισινή που το θυμάμαι σαν χτες. Είμαι εδώ! Σοφία! Αν με βλέπεις, σε θυμάμαι ακόμα που με είχες καρφώσει από πίσω. Να σε καούνετε λοιπόν, τα υπησίλια τώρα που την βλέπεις στην τηλεόραση. Σε θυμάμαι ακόμα, εσύ που καθόσουν πίσω σου και με είχες καρφώσει. Λοιπόν, πετάγει τη Σοφία και κάνει κυρία, νομίζω λέει ότι η ματώ δεν έχει δώσει. Και δεν γύρισε και τη είπε, μόρι. Φέρνω το τετράδιό μου, Φρανίτο. Και τη το πέτασε στο κεφάλι. Πηγαίνω, το δίνω στην έδρα. Και αυτή τότε, επειδή ήταν και 50 χρονών, ήταν 60 που σου μπορεί να είναι ηλική, τώρα. Ήταν τώρα. Να φροντίσει μαργαρίτες αυτή. Δεν ξέρω τώρα. Καλά να είναι. Άμα σας δω καμία φορά εκεί. Η ζωή όλα τα γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, και ανοίγει εδώ πέρα που λες για να δει την άσκηση και μου λέει πού είναι η άσκηση σου, γιατί δεν την έχεις κάνει. Και του λες εσύ, εδώ είναι η άσκηση. Όχι, όχι, όχι. Και έτσι όπως είμαι, δεν μιλάω. Λέω τώρα, μαντούλα, πάρε το 0 και υπογραφή γονέα μετά την άλλη μέρα. Λέω, δεν την έχω κάνει και έτσι όπως είμαι μου κάνει μια τσαπατσούλα, ψεύτρα και μου βαράει μπροστά σε όλα τα παιδιά, παιδιά, μια χρά. Ποια δάσκαλη είναι αυτή, ψεύτρια λέμε. Άστο. Μου βαράει που λες γυρίζει η κεφάλα μου 35 σβούρες σαν τον εξορκιστή. Τσαπατσούλα ψεύτρα σου είπε και ο κόσμος δεν γέλασε. Ω, δεν γέλασα να γιατί εγώ θα γέλασα, θα έκανα δεν γέλασα. Αυτό το τυπικό το και μετά γελάς. Φυσικά στους γονείς μου δεν το είχα πει ποτέ, ποτέ, μέχρι που ο Κώστας... Κύριε Χρήστο, να πάτε την πρίτε την κυρία Βασιλική την τσαπατσούλαρα. Ναι, μέχρι που με κάρφωσε ένα άλλο παιδάκι την ώρα που γυρίζαμε σπίτι μου και λέει στη μάνα μου κυρία Νατάσα, γιατί η κυρία Βασιλική χτύπησε τη μαντό. Και κάνει μάνα μου έτσι. Ναι, πολλά καρφιά. Πάμε σε ένα βρέφτο. Δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να το... Κώστα Αλεξοπουλέου και να σε δω, θα δεις τα γύρια.